Μετά τον νικηφόρο παιχνίδι στα Γιάννητσά, ο Κρις Κόλμαν προανήγγειλε ότι το κυριακάτικο μάτς με τον Διαγόρα θα είναι και το τελευταίο του στον πάγκο της ΑΕΛ, εξηγώντας ότι μια τέτοια απόφαση, όπως και οι αποχωρήσεις κάποιων ποδοσφαιριστών, ίσως είναι η καλύτερη λύση για την ομάδα προκειμένου να προχωρήσει και να πετύχει τους στόχους της. Στα αγωνιστικά, καθαρή όσο και άνετη νίκη πήρε σήμερα η ΑΕΛ στα Γιάννητσά κόντρα στην τοπική αναγέννηση με 0-3, με δύο γκολ του top scorer της, Ζουέλ Τσιμπάμπα, και μια πιστική εμφάνιση παρά τις πολλές απουσίες που έδιωξε νωρίς το άγχος. Το 0-1 έγινε στο 19ο λεπτό με τον Τσιμπάμπα και το 0-2 με τον Χατζή στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίς το σκορ θα μπορούσε να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις αν οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν λίγο πιο προσεκτικοί στις φάσεις που δημιούργησαν στο δεύτερο μέρος. Έστω και έτσι πάντως κατάφεραν να σφραγίσουν την νίκη πάλι με τον Τσιμπάμπα στο 84ο λεπτό, αν και αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 78ο λεπτό λόγω αποβολής του Χατζή με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτό ήταν και το μόνο αρνητικό για την ΑΕΛ από την παρουσία της σήμερα στα Γιάννητσά. Η Βέρεια έφυγε με τους 3 βαθμούς από τη Μυτιλίνη, όπου κέρδισε με 1-0 την Καλονίκη, εκμεταλλευόμενη την ήττα του Πλατανιά στα Μέγαρα από τον τοπικό Βίζαντα με 2-1, έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Football League με 21 βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές. Στον ντέρμπι των Σερών, ο Πανθρακικός απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Πανσεραϊκό και πλησίασε στον 1 βαθμό τον Πλατανιά, ενώ διατήρησε τη διαφορά του 1 βαθμού που τον χώριζε από τον Πανσεραϊκό. Την ομάδα των Σερών έπιασε στην τέταρτη θέση η Λάρισα που κέρδισε στα Γιάννητσά με 3-0 την τοπική αναγέννηση. Την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα πέτυχε η Παναχαϊκή που κέρδισε στο γήπεδο της Αγιάς με 2-1 τον Αγροτικό Αστέρα, ενώ την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Φωκικός που νίκησε στην Άμφισσα με 2-0 το Θρασίβουλο, ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη μετά από 9 αγωνιστικές. Στην επανομή, η τοπική αναγέννηση και ο Εθνικός Αστέρας έμειναν ισόπαλοι 0-0, ενώ στη Ρόδο ο Διαγόρας γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Πιερικό, που αναρριχήθηκε στην έκτη θέση. Το παιχνίδι της Ρόδου ξεκίνησε με καθυστέρηση 35 λεπτών, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα να πληρωθούν οι διαιτητές. Τελικά, μετά από έρανο που έγινε, βρέθηκαν τα χρήματα και το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά.